Απέτυχε. Δις. Ναι. Και θα έχει... τις σώσετε εσείς. Και θα πρέπει να γίνουν εκλογές, η κυβέρνηση να αλλάξει και να υπάρξει μια κυβέρνηση που μπορεί να χειριστεί τα θέματα. Ναι, δεν πρέπει να γίνουν... Τις απαιτήσεις του Δουνουτού, κύριε Βορύδη, θα τις αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι έτοιμη τις απαιτήσεις που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η το οποίο, κυβέρνηση το οποίο της Νέας υπερβαίνει Δημοκρατίας. Αυτά που λέγατε, γιατί λέγατε ότι είναι βιώσιμη η αποδοχή των χρημάτων. Δεν θα κληθεί να πάρει μέτρα. Η κυβέρνηση. Δεν θα κληθεί να πάρει μέτρα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει τη δυνατότητα πρώτον να κάνει διαφορετικές επιλογές στο επίπεδο του μείγματος των μέτρων, κάνοντας αυτό που έχει ήδη κάνει. Πότε, κύριε Βορύδη, περικόπτοντας, αφού τον Ιούνιο ασφυξία, περικόπτοντας δαπάνες από το δημόσιο. Ύψος 3,5. Η απάντηση λοιπόν είναι, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή το έχουμε κάνει, σας απαντώ. Ναι, είμαστε έτοιμοι, μάλιστα. Σας απαντώ. Και γιατί το λέω με τόση πεποίθηση, βεβαιότητα και σιγουριά. Γιατί το λέω. Γιατί το έχουμε κάνει. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά ήταν ένα πρόγραμμα περικοπών 80% από το δημόσιο και αύξηση της φορολογίας κατά 20%. Και γι' αυτό ήταν λειτουργικό. Και γι' αυτό έφερε αποτέλεσμα. Τι, το έχουμε κάνει. Τι, δεν είναι δηλαδή καινούριο αυτό. Ρε Μάκη, θα σε κατηγορήσουν ότι το πρόγραμμά σου λέει. Δεν θα βάλω αυτού του φόρου που λιώνει τον ελεύθερο επαγγελματία. Θα διώξω 20.000 δημοσίου υπαλλήλου. Εγώ πρωτού θα σου πούνε εγώ ξαναλέω. Και καμία πρόσληψη θέλουν. Ξαναλέω. Γιατί κοιτάξτε λίγο. Έχετε κάνει και υπουργό υγεία. Επιτρέψτε μου. Στην υγεία πρέπει να γίνουν προσλήψει. Εγώ λοιπόν είμαι από αυτού που ω υπουργό υποστήριξα, ω υπουργό υγεία υποστήριξα την ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογισμού. Την υποστήριξα. Σας αφήνουν οι δανειστές. Σας απαντώ. Όμως, για να έχω οποιονδήποτε κοινωνικό προϋπολογισμό, όπως και για να έχω κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να έχω δημόσια έσοδα. Δημόσια έσοδα δεν μπορεί, πρόκειται να έχω εάν σκοτώσω την ιδιωτική οικονομία. Συμφωνούμε. Θα σας κατηγορήσουν, λέει ο Δημήτρης, ότι μιλάτε για πωλήσεις όταν είναι για περικοπές. Γιατί υποχρεωτικά. Γιατί σημαίνει αυτό. Όχι. Εκείνο το οποίο θα αλλάξει θεαματικά και δραστικά, πέρα από το πρόγραμμα προσαρμογής, εάν υπάρξει μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η βαθιά πεποίθηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο ολόκληρο, ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός που θέλει να αλλάξει δομικά την ελληνική οικονομία, θέλει να κάνει βαθιές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις, θέλει να κάνει την οικονομία ανταγωνιστική. Είναι απολύτως εγγυημένο ότι την επόμενη μέρα το πρωί η ελληνική οικονομία μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης. Απολύτως εγγυημένο. Όταν ρίξανε την κυβέρνηση Παπαδήμου, την ίδια συλλογιστική είχε και ο Σαμαράς. Εγώ τα 9 δις τα μέτρα που θέλει η Τρόικα, τα 9 δις δεν θα κληθείτε να τα πάρετε κι εσείς και μάλιστα στο ασφιχτικό περιθώριο μέχρι τον Ιούνιο. Κύριε Βορμέ, εγώ θα σας απαντήσω ευθέως. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι προφανές ότι τα δυσμενή αποτελέσματα μιας κυβερνητικής πορείας δεν ανατρέπονται επειδή και υπάρχει κυβερνητική αλλαγή. Όμως, θα ξαναλέω, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και αυτό θα μπει στο τραπέζι και θα σας πω γιατί είναι πιο εύκολο. Γιατί όταν λες ότι την προσαρμογή θα την κάνω από τις δαπάνες, οι δαπάνες είναι μετρήσιμες και είναι σταθερό το τι εξοικονομείς. Γιατί δεν το δίνεις. Όταν λες κάνω την προσαρμογή από αύξηση των φόρων, είναι ζητούμενο. Ψάχνεις να το βρεις. Μπορεί να το εισπράξεις, μπορεί και όχι. Διάλειμμα γυρίζουμε τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Λικούδη.